Εματήρη Ενέδρα σήκωσε στο πόδι τη νύχτα την Ελλά στο Ρέθιμνο όταν 50χρονος δέχτηκε τα πειράση χωριανού του αποχωρώντας από γαμίλιο γλέντι στα Αγκουσελιανά του Δημουλάμπης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 50χρονος κατευθυνόταν στο αυτοκίνητό του μαζί με έναν 34χρονο Σύριο όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός. Το θύμα δέχτηκε μία σφαίρα στην ομοπλάτη και σοριάστηκε στο έδαφο, ενώ όπω περιέγραψε αργότερα ο Σύριο στου αστυνομικού, ο δράστη έβαλε και τον ίδιο στο στόχαστρο, χωρί όμω να καταφέρει να τον πετύχει. Οι έρευνε βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώ η Ελλάς έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενό 36χρονου κατοίκου τη περιοχή, τον οποίο τα θύματα υποδεικνύουν ω δράστη τη ενέδρα. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 36χρονο είχε συλληφθεί πριν από λίγε ημέρε για ζωοκλοπή, καθώ στην κατοχή του είχαν βρεθεί ανάλογα πιστήρια. Όπω όλα δείχνουν, την εκδικητική μανία του πυροδότησαν όσα αφαίρεται να είπε ο 50χρονο του συγχωριανού του, καθώ μετά τη σύλληψη του 36χρονου τον θεώρησε ύποπτο για διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του πριν από λίγε ημέρε. Αστυνομικοί τη Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ρεθύμνου, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο τη ενέδρα, περισυνέλεξαν σύμφωνα με πληροφορίε ένα μονοκάλικα, ο οποίο μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα βρίσκονται καθοδόν για τα εγκληματολογικά εργαστήρια τη Ελλά. Ο 50χρονο, σοβαρά τραυματισμένο στον αριστερό όμο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται χωρί ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.